Αυτό λοιπόν, το GRID ξεκίνησε από ένα παρέα, μια παρέα από τα παιδιά του Αιγαίου, από Σάμο, Μυτιλίνη, Χίο, Σκιάθο. Ήταν μια ιδέα να ξεκινήσουμε να κάνουμε το GRID στοιχείο. Το πρώτο ξεκίνησε στοιχείο, δεύτερο Σάμο, μετά Μυτιλίνη, Σκιάθο και ξανά σε εμάς. Η ομάδα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η αγάπη προς τη Vespa μας ενώνει και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Νέοι φίλοι, νέα μέρη. Είμαστε από τα μέλη σε όλη την Ελλάδα, είναι γύρω στα 35 κλαμπ. Ταξιδεύουμε, έχουμε πάει εξωτερικό. Έχουν έρθει πολλοί φίλοι μας από Ρωσία, από Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Κύπρο, Σερβία και μας έχουν δείχνουν την αγάπη τους που έχουν για τη Vespa και η φιλία που ανοίγεται μεταξύ μας. Να δείξουμε τον τόπο μας, το νησί μας, τα προϊόντα μας. Με τη βοήθεια, μια μεγάλη βοήθεια που μας πρόσφεραν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το βλέπετε και μόνοι σας, τι αγάπη υπάρχει προς αυτό το μηχανάκι. Είναι ένα μηχανάκι με καμπύλες. Ένα μηχανάκι με καμπύλες, το οποίο μέσα σε αυτές τις καμπύλες κλείνει αγάπη, ταξίδια, φιλίες, έρωτα, τα πάντα. Πόσο η πιο παλιά Vespa που έχετε, η πιο παλιά που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1957 ή 55. Συνολικά πόσες είναι? Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε, έχουμε γύρω στις 100 συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή, γιατί έρχονται ακόμα, θα έρθουν και με τα επόμενα πλοία σήμερα, είμαστε κοντά στις 100 συμμετοχές. Vespa εδώ, τώρα είμαστε γύρω στις 60 Vespa. Και το πρόγραμμά σας? Το πρόγραμμά μας σήμερα ξεκινάμε από εδώ, πάμε κάστρο, θα μπούμε μέσα λίγο να δούμε το κάστρο. Μετά θα πάμε μία βόλτα στο λεπροκομείο Πασχίου και μετά θα πάμε για μπάνιο στην Αγία Φωτιά. Λοιπόν, πάμε αύριο, τώρα στην αύριο επίσης έχουμε, θα πάμε μία βόλτα μέσα στο γκάμπο της Χίου για να δούνε το Φραγκοβούνι τέλος πάντων και τα λίγο έτσι το γκάμπο μέσα. Μετά φεύγουμε για Πυργή, Μουσείο Μαστίχας, Εμποριό και Κόμι. Καλώς ορίζουμε τους λάτρεις της Vespas, καλώς ορίζουμε τους λάτρεις αυτού του δίτροφου από το όλα τα μέρη του κόσμου. Όπως ακούσατε, είναι από την Κύπρο, από την Αγγλία, από τη Ρωσία, από την Ολλανδία, από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι ένα κλαμπ με στενούς δεσμούς φιλίας που σε κάθε συνάντησή τους ετήσια οι δεσμοί αυτοί ενισχύονται ακόμα περισσότερο και δίνουν τη δυνατότητα με την παρουσία τους εδώ στο νησί μας να θυμηθούμε κάποιες παλιές εποχές, να θυμηθούμε κάποιες ρομαντικές εποχές που η Vespa ήταν το βασικό δίτροφο και παράλληλα οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και να θαυμάσουν τον τόπο μας και τα προϊόντα του. Τους ευχόμαστε καλή διαμονή και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να τους μείνει αξέχαστη η επίσκεψή τους στο νησί μας και να μεταφέρουν τα μηνύματα και τις εντυπώσεις τους στον τόπο τους. Και ο φιλοξενούμενος από... Καλησπέρα από μένα, εγώ είμαι από Ναύπακτο, είμαι από τους φιλοξενούμενους εδώ. Όπως είπαν και οι δύο προηγούμενοι, υποτίθεται είναι μια συνάντηση του Αιγαίου, αλλά πάει για πανευρωπαϊκή. Έχουν έρθει από όλα τα μέρη, από την Κύπρο, από τη Ρωσία, από την Πολωνία, από παντού. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, το νησί σας είναι πανέμορφο. Ήδη υποτίθεται ξεκινάει σήμερα, έχουμε έρθει από το Σάββατο κάποιοι, Δευτέρα, Τρίτη. Έχουμε δει αρκετά μέρη, πάρα πολύ ωραία, η διοργάνωση είναι σούπερ. Εδώ έχουν βοηθήσει και από την περιφέρεια. Έχουν κάνει τα πάντα τα παιδιά να εξυπηρετηθούμε. Δεν έχουν κοιμηθεί 2-3 μέρες για να μας παραλάβουν 6 ώρα το πρωί που φτάνει το καράβι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καλό το νησί, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ καλή φιλοξενία εδώ από τα παιδιά από το κλαμπ. Αυτά, περνάμε πανέμορφα και θα σας ξανάρθουμε σίγουρα.